Πρώτο πέναλτι για τα νησιά. Φτάξαμε στη ψυχοφόρα διαδικασία το πέναλτι. Και 1-0, 1-0 τα νησιά. 1-0, εύστοχο τύπημα πέναλτι. Του Κουγιού, του Σταύρου του Κουγιού. 1-0. Πρώτο πέναλτι για την τρίτη ζώνη. Το νούμερο 10. Γιαννόπουλος. Στο τέρμα ο Μολαδάς. 1-1. 1-1 παρά την καλή προσπάθεια του. Ισοπαλία, 1-1. Δεύτερο πέναλτι. Τα νησιά. Καμπόσος Πέτρος. Το νούμερο 9 για τα νησιά. Και 2-1. 2-1 για τα νησιά. Τέταρτη ζώνη. Εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Καμπόσος. Δεύτερο πέναλτι για την τρίτη ζώνη, Οδυσσία δηλαδή και Πελοπόννησος. Το νούμερο 18, αν βλέπω καλά, είναι ο Λάγιος. Και αποκρούει ο τερματοφύλακας. Αποκρούει ο τερματοφύλακας των νήσων, ο Σαμολαδάς. Εξαιρετική απόκριση. Περίλυπος ο παίκτης. Ο Λάγιος, παίκτης της τρίτης ζώνης. Επιτυχημένη προσπάθεια, είναι η κούραση, την ένταση του παιδιού. Μεγάλη προσπάθεια. Μανουσάκης τώρα, Μανουσάκης από την Έψη Ρακλείου. Στο σημείο αυτό αποκτά σημαντικό προβάδισμα για τα τεζόνι. Να δούμε. Μπαλά. Νομίζω πια ότι βγαίνει η πλάστικα για τη μεριά των νήσων. Ήδη μετά την ακόμα μία άσπεση προσπάθεια, ανεπιτυχία εκτέλεση πέναλτι, παίκτη της τρίτης ζώνης. Πολύ σημαντικό το πέναλτι που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο παίκτης Βερβέρης Απόστολος. Βερβέρης. Για τα νησιά. Απόστολος Βερβέρης. Μάζεται ο τερματοφύλακας. Κάνει μια τελευταία προσπάθεια μήπως διασωθεί το αποτέλεσμα. Αλλά προηγούνται με δύο. Με δύο εύστοχα χτυπήματα πέναλτι τα νησιά μας. 1-3 συνολικά μέχρι τώρα. Εφόσον ευστοχήσει
το νούμερο 2 της τέταρτης ζώνης. Θα πανηγυρίσουν μια σημαντική πρόκριση στα τελικά. Επάξια, επάξια, επάξια. Δυστυχώς το νούμερο 2 Μοιραίος από το σημείο. Μοιραίος. Αλλά εξακολουθούν να προηγούνται με 3-2. Μοιραίος ο Βερβέρης. Το νούμερο 2. Σε την μπάλα out. Το νούμερο 5. Το νούμερο 5, ο Σπηλιώτης Ηλίας, δεν λέω, τελεστής του πέναλτι. 3-2. Ο γιος, ο Σταύρος, είναι ο τελεστής, το νούμερο 10. Νέος. Πανηγυρικά τα νησιά μας περνάνε, αποκλείοντας την τρίτη ζώνη. Πανηγυρικά και επάξια, θα έλεγα, τα παιδιά. Τελικό σκορ, τρίτη ζώνη, 2, τέταρτη ζώνη, 4. 2-4, προκρίνεται η τέταρτη ζώνη. 2-4, ακούσατε μόλις προφωνητή του γηπέδου, πανηγυρικά. Στο τελικό τα νησιά μας. Ραντεβού την Τετάρτη, ώρα 12.30, στο ίδιο γήπεδο. Και ελπίζουμε πως θα είστε κοντά μας, κοντά τους υπηρεστές, τις επόμενες ημέρες της διοργάνωσης. Πανηγυρισμοί βεβαίως, πανηγυρισμοί για τα παιδιά των νησιών. Ήταν μια άξια πρόκληση, πραγματικά, γιατί και στη διάρκεια του παιχνιδιού είχαν ευκαιρίες σημαντικές να καθαρίσουν το παιχνίδι. Δεν έγινε εφικτό αυτό όμως, αλλά το πέτυχαν στα πέναλτι με ψυχραιμία, υφαλιότητα, παρά την κούραση, και πήραν μια επάξια πρόκληση στο τελικό της Τετάρτης. Υπάρχει και νεράκι.